στα κάψιμα και στη ΔΕΗ, στα τιμολόγια των 10, να καταργηθούν όλα τα διόδια. Να φορολογηθεί τώρα η πλουτοκρατία με 45%. Να καταργηθούν τα προνόμια και οι φοροαπαλλαγές της. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία, στην παιδεία. Καμιά ιδιωτικοποίηση. Τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, οι υποδομές αποκλειστικά δημόσια και να υπηρετούν το λαό. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τον καταστροφικό τυφώνα συνδυασμένων μέτρων που εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με στόχο να ξεθεμελιώσει και τις τελευταίες κατακτήσεις που απέμειναν την τελευταία 20ετία στο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, στο συνταξιοδοτικό, στην υγεία και την πρόνοια. Ένας και μοναδικός ο στόχος τους, η ενίσχυση της αρχίας του κεφαλαίου και η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, την πρωτοφανή λαιλασία του κοινωνικού πλούτου. Τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης αποκαλύπτουν την αλήθεια και είναι μόνο η αρχή της αντιλαϊκής θύελλας. Θέλουν να συνηθίζουμε και να αποδεχτούμε τη φτώχεια. Γι' αυτό τα ψίχουλα ελεημοσύνης που εξήγηλαν στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, κυβέρνηση και μεγαλοβιομηχανή, τα ονόμασαν αναδιανομή του πλούτου και κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν είναι προκλητικό όταν μόνο οι 300 μεγάλες εταιρείες του χρηματιστηρίου είχαν την τελευταία 8ετία πάνω από 60 δις φανερά κέρδη και πάνω από 8 δις το 2009.